Άθεια, το ξέρουμε. Κάθε μέρα που περνάει νομίζω ότι πλησιάζουμε, αλλά στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης που για πρώτη φορά γίνεται, αντιλαμβανόμαστε όλοι και τις δυσκολίες. Κανένας δεν περίμενε από την αρχή ότι θα ήταν μια εύκολη διαδικασία, ένας περίπατος. Ναι, αλλά τώρα λένε ότι έχετε συμφωνήσει στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων ή αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, όπως λέγεται, και στο ύψος πλεονάσματος. Αυτά δύο έχουμε συμφωνήσει. Και άρα, δια της αλαμοποίησεως, μπορεί εξαιτίας αυτών των δύο να πάρουμε ένα κομμάτι από τα λεφτά. Εγώ λέω ότι είναι σαφή τα όρια της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι πάνω στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και οι συμφωνίες και οι διαφωνίες. Υπάρχει δήλωση του Πρωθυπουργού στο Reuters πριν λίγες μέρες που έκανε όλα αυτά σαφή. Άρα δεν υπάρχει κάτι κάτω από το τραπέζι. Γίνεται μια συνεχόμενη επεξεργασία επί της λίστας των μεταρρυθμίσεων που εμείς προτείνουμε σύμφωνα με την συμφωνία της 20ης Φλεβάρη. Σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο κ. Ρωμανιάς μόλις λίγα λεπτά πριν, εάν είναι έτσι, το αδίέξοδο δεν εξακολουθεί. Αυτοί επιμένουν να κοπούν οι συντάξεις, οι κύριες, οι επικουργές, σε δύο χρόνια να μηδενιστούν οι επικουρικές συντάξεις. Αυτά μας είπε ο κ. Ρωμανιάς προηγουμένως. Έχουμε πει για τέσσερα αγκάθια στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Από την πλευρά τη δικιά μας υπάρχει απόλυτη αποφασιστικότητα ότι δεν μπορούμε να επαναλάβουμε μέτρα λιτότητας και ύφεσης. Και σε αυτό είμαστε σταθεροί από την πρώτη στιγμή, νομίζω. Οι κανόνες που οδηγηθήκαμε στη συμφωνία της 20ης Φλεβάρη, την οποία έρχεται να υλοποιήσει η λίστα των μεταρρυθμίσεων, είναι ότι από τη μία πλευρά εμείς σεβόμαστε κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και αν διαφωνούμε με αυτούς, και έτσι διαμορφώθηκε και στη συμφωνία της 20ης Φλεβάρη ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι μικρότερο και αντίστοιχο με τις συνθήκες της ελληνικής οικονομίας και αμφισβητήσαμε το βασικό πυρήνα της παραγωγικής λιτότητας, αλλά από την πλευρά των εταίρων θα σεβαστούν την εντολή του ελληνικού λαού και τη δέσμευση που έχουμε εμείς ότι δεν μπορούμε να επαναλάβουμε μέτρα που έχουν καταδικαστεί από τον ελληνικό λαό και που έχουν οδηγήσει με την αποδοχή πια μετά την προηγούμενη συνοδοκορυφή. Έχουν οδηγήσει στη σημερινή ανθρωπιστική καταστροφή. Γραμματέα μου, δίκιο έχεις. Αλλά εδώ πέρα φτάσει μια. Ρωτά στο κυβερνητικό. Πού είμαστε, παιδιά, λέει πάμε καλά. Πάμε καλά, πάμε καλά. Έχουμε τα αγκάθια, αλλά πάμε καλά. Και την ίδια στιγμή, την ώρα που σου λέει πάμε καλά, περνάει μια νομοθετική ρύθμιση και μαζεύει ότι χρήμα υπάρχει. Πάμε ή δεν πάμε. Άμα πάμε καλά, δεν χρειάζεται να μαζεύει τα λεφτά. Εγώ λέω από τα ταμεία, όχι από τα ταμεία δεν τα πήραν. Από του Δήμου, τι περιφέρειε που έχουν ξεσηκωθεί, από τα ΑΕΗ, από τα νοσοκομεία. Δεν τα πήραν. Δεν τα πήραν. Αφού τα πηγαίνουν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν τα πήραν στην τσέπη του. Όχι, θα δοθούν σε μισθού συντάξει. Πηγαίνουν στην Τράπεζα της Ελλάδος και αν χρειαστεί, αν χρειαστεί, θα γίνει ένας μηχανισμός με τη μορφή ρέπος και θα επιστρέψουν αλλά ξανά μόλις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Πρωθυπουργός δεν κατήγγειλε τους απ' έξω για ομό εκβιασμό. Που σημαίνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, τουλάχιστον ως προς το εισθελή στον απ' έξω. Νομίζω ότι είναι σαφές τι γίνεται. Υπάρχει μια σκληρή διαπραγμάτευση. Και οι δηλώσεις που έχουμε αυτό το προηγούμενο διάστημα, που υπάρχει μια έξαρση δηλώσεων, δεν το αμφισβητεί κανείς, έντονων δηλώσεων, είναι στα πλαίσια αυτής της σκληρής διαπραγμάτευσης. Κύριε Κεφαλογιάννη, πάνε καλά τα πράγματα, δεν πάνε για τη χώρα. Πρώτα απ' όλα, να διορθώσω κάτι από αυτά που είπε ο κ.